Καλημέρα σε όλους και καλωσορίσατε στο Cyprus Revenue Management Masterclass, το οποίο διοργανώνεται από την Revit Architect. Το σημερινό μας Masterclass στοχεύει στην ενδυνάμωση της τουριστικής αγοράς της Κύπρου σε μια εποχή έντονης περιοποίησης και αλλαγών σε παγκόσμιο επίπεδο. Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η τεχνολογία, η συλλογή δεδομένων και η λεπτομερής ανάλυση τους είναι πιο σημαντικές από ποτέ. Οι παραδοσιακές μέθοδοι πώλησης δεν είναι πλέον επαρκείς. Οι online και οι offline πωλήσεις έχουν γίνει ένα με δυναμικές τιμές που θα πρέπει να προσαρμόζονται στις ανάγκες της αγοράς. Είναι ότι έχουμε πάνω από 2 δεκαετίες εμπειρίας στον χώρο του τουρισμού, παίρνει μια ολιστική προσέγγιση στο ξενοδοχειακό επιχειρήν, όπως οι πωλήσεις, το revenue, το marketing, το branding και τέλος το promotion. Θα αναλύσουμε θέματα όπως η αύξηση της κερδοφορίας, η εξισορρόπηση της καταδομής, το segmentation των αγορών, η επίδραση της κρατήσης, το digital marketing και πολλά άλλα. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε γνώση και να βελτιώσουμε τις επιδόσεις των ξενοδοχείων μας σε μια αγορά που βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη. Ας αρχίσουμε αυτό το ταξίδι γνώσης και ενδυνάμωσης μαζί. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Να σας ενημερώσουμε ότι θα έχετε τη δυνατότητα να σαρώσετε το QR code που βλέπετε μπροστά σας και να απαντήσετε στις ερωτήσεις μας. At this moment, I would like to extend a warm welcome to all attendees who may not be fluent in Greek. Please be informed that the official language of this event is in Greek. However, the presentations will be written in English. Translation services will not be provided. If you have any questions or require assistance during this event, please do not hesitate to reach out to us or the event secretary. We're here to ensure your experience is as smooth and enjoyable as possible. Καλώ τον πρόεδρο του Πανκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων της Περιφέρειας Αμοχώσου, κ. Παναγιώτη Κωνσταντίνου, για να απευθύνει το σύντομο του χαιρετισμού. Σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από έντονα ανταγωνισμών, τεχνολογικές εξελίξεις και συνεχείς εξελισσόμενες προσδοκίες των πελατών, η γνώση της τέχνης της διαχείρισης των εσόδων έχει τεράστια σημασία στην επιχείρηση της φιλοξενίας, της επιχείρησης της φιλοξενίας. Η διαχείριση των εσόδων αποτελεί τον πυρήνα της επιτυχίας και η σημασία της διαχείρισης των εσόδων έχει 2 βασικούς στόχους. Την ενισχυτοποίηση των εσόδων μέσω της βελτίωσης των ροών των εσόδων με στρατηγική τιμολόγηση δωματίων, ανέσεων και υπηρεσιών και την ενίσχυση της κερδοφορίας αφού με σωστή διαχείριση των εσόδων ενισχύεται και η κερδοφορία. Θα αφήσουμε όμως τους ειδικούς να μας αναπτύξουν αυτόν το πολύ ενδιαφέρον θέμα, αλλά αφού μου δόθηκε μια ευκαιρία, θα σας αναπτύξω και εγώ κάποια άλλα δέχουσα θέματα που μας ενδιαφέρουν. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, το 2020 οι τουριστικές ρήξεις είχαν μείωση 83% σε σύγκριση με το 2019. Στην Κύπρο, η μείωση ήταν 84% σε σύγκριση με το 2019. Μέχρι το τέλος του Ιούλη το 2023, οι αφήξεις παγκόσμια έφτασαν το 84% των επιπέδων του 2019 πριν την πανδημία του κορονοϊού. Στην Κύπρο
έφτασε το 90% το 2019. 700 εκατομμύρια τουρίστες ταξίδεψαν διεθνώς μεταξύ Ιανουαρίου και Ιουλίου του 2023. Αυτό αντιστοιχεί σε 43% από τους ίδιους μήνες των προηγούμενων χρόνων. Προβλέπεται ότι με το τέλος του χρόνου οι εφήξεις παγκόσμια θα φτάσουν στο 95% του 2019 και στην Κύπρο θα φτάσει στο 97% για την ίδια περίοδο. Είμαστε δηλαδή σε μια καλή πορεία ανάκαμψης. Ας μην έχουμε όμως ψευδεστήσεις, γιατί για να αυξήσουμε την κερδοφορία, πέραν από την αύξηση των τιμών με σωστή διαχείριση, πρέπει παράλληλα να λάβουμε τα μέτρα μας σύμφωνα και με τις νέες τάσεις και την νέα κανονικότητα που χαρακτηρίζεται από πολλές προκλήσεις και προβλήματα στον τουρισμό. Προκλήσεις όπως το λειτουργικό κόστος, βλέπουμε την τρελή πορεία με αυξήσεις στο λειτουργικό μας κόστος, της ενέργειας, τα αγαθά, το προσωπικό, τις υπηρεσίες και το κόστος του χρήματος. Συμπεριφορά και οι προσδοκίες του πελάτη. Η πανδημία ανάγκασε τους ανθρώπους να αλλάξουν τις συνήθειες τους σχεδόν σε μια νύχτα. Οι άνθρωποι φαίνεται να αναγκάστηκαν να επανεξετάσουν τις προτεραιότητες τους και πράγματα που θεωρούσαν προτεραιότητα είναι πλέον στο περιθώριο. Η τάση προς την τεχνολογία. Ένας ψηφιακός κόσμος είναι τώρα μια εδραιωμένη πραγματικότητα. Η πανδημία εξανάγκασε πολλούς ανθρώπους να κάνουν ψηφιακές αγορές σε σχεδόν τα πάντα, με το πρόσχημα της ευκολίας, αλλά πάνω απ' όλα της ασφάλειας. Θέματα ασφάλειας και συμμόρφωσης στους κανόνες και τους κανονισμούς. Αν και ο φόβος της πανδημίας έχει υποχωρήσει, σίγουρα δεν έχει ξεχαστεί. Οι άνθρωποι εξακολουθούν να αξιολογούν πολύ ψηλά την ασφάλειά τους, γι' αυτό οι ξενοδόχοι πρέπει να διασφαλίσουν ένα καθαρό και ασφαλές περιβάλλον. Η μετάβαση στο διαδίκτυο. Από όλους τους τομείς, ειδικά ο τομέας της φιλοξενίας, χρειάζεται να μετακινήσει τα σημεία αφής του στο διαδίκτυο για να προστατεύσει την υγεία και την ασφάλεια των υπαλλήλων και των επισκεπτών. Καινοτομία. Είναι αληθές ότι για να τελειώσει σήμερα επιβάλλεται να αλλάξει μαζί με το μεταλαμβανόμενο κόσμο. Η πανδημία έδειξε ότι παραδοσιακές επιχειρηματικές μεθόδοι δεν μπορούν να συνεχίσουν στη νέα κανονικότητα. Τα ξενοδοχεία και άλλες επιχειρήσεις του τουρισμού πρέπει τώρα να βρουν τον δρόμο τους στη νέα τρέχουσα κατάσταση όπου τα πράγματα έχουν αλλάξει. Πρέπει να αλλάξουν κατεύθυνση, να καινοτομήσουν για να μπορέσουν να ικανοποιήσουν τις τρέχουσες ανάγκες των πελατών. Ανηφόρος ανάπτυξης. Οι σημερινές συνθήκες και η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτεί δυνατές δεσμεύσεις στην εφαρμογή ανηφόρου ανάπτυξης για όλα τα κράτη-μέλη και είναι απαραίτητο να ενταχθούν στη στρατηγική αυτή που θεωρείται το μέλλον της τουριστικής βιομηχανίας. Η κλιματική αλλαγή. Βλέπουμε χρόνο με το χρόνο θερμοκρασίες να ανεβαίνουν, πολύ ακραία φαινόμενα με πλημμύρες σε πολλές χώρες της Ευρώπης, αλλά και παγκόσμια. Βλέπουμε επίσης πυρκαγιές να μένονται ανεξέλεκτα για μέρες και τα κράτη να δυνατούν να τις διαχειριστούν. Στατιστικά δείχνουν ότι μεταξύ 5 και 15% των τουριστών λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη τους αυτά τα δεδομένα πριν κάνουν οποιαδήποτε κράτηση. Τελειώνοντας, να πω ότι οι ξενοδόχοι και όσοι άλλοι εμπλέκονται στη βιομηχανία της φιλοξενίας πρέπει να κατανοήσουν πως έχει αλλάξει η συμπεριφορά των καταναλωτών και να προσαρμοστούν ανάλογα. Η γνήσια συνεπής προσπάθεια μόνο μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις της φιλοξενίας να παρέχουν στους πελάτες τους εμπειρίες που ικανοποιούν τις ανάγκες τους. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις
φιλοξενίας θα χρειαστεί να ενισχύσουν τα λογισμικά του συστήματα για να ικανοποιήσουν τις λειτουργικές ανάγκες που απαιτούνται σήμερα. Είναι πολλές οι προκλήσεις στη βιομηχανία μας και πρέπει να είμαστε σε εκδήλωση. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Εύχομαι κάθε επιτυχία στο σεμινάριο σας. Θα απευθύνει ο κύριος Χρήστος Αγγελίδης, πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Διευθυντών Ξενοδόχων. Έχω πιάσει το επόμενο μου για το σύμβολο σου. Θα είμαι σύμβολο. Καλημέρα σε όλους. Να ευχαριστήσω για την πρόσκληση να απευθύνω το λόγο σε αυτό το υπέροχο κοινό με νεαρούς και παλαιότερους, θα έλεγα και οριμότερους φίλους. Όταν ξεκίνησα μαζί με αρκετά παιδιά που βρίσκονται στην αίθουσα, ο κόσμος ήταν πολύ στατικός. Ερχόταν ο κόντρακτο της Thompson και παρακαλούσε να μπει το ξενοδοχείο σου στην προσούρα. Αν δεν έπαιρνες, ήταν καταστροφή. Οι επιλογές ήταν σχεδόν μηδαμινές. Αργότερα μπήκε το teletext στη ζωή μας, για αυτούς που το θυμούνται. Τηλεόραση, στην Ρολονδίνο, και έπαιρνε το ξενοδοχείο σου και αν ήσουν εκεί τυχερός. Αργότερα ξεκίνησε το infofax. Βλέπω χαμόγελα στην αίθουσα, γιατί το θυμούνται. Σύντομα ήρθε το email, σύντομα μπήκαν τα websites και σύντομα οι κρατήσεις στο τηλέφωνο. Σήμερα το πρωί έκανα μία εικονική κράτηση στο σπίτι με την Αλέξα. Ήθελα να το δοκιμάσω και έκλεισα για τη Νέα Νιόρκη και τα Χριστούγεννα. Παναγγελού φυσικά δεν το έκλεισα. Λέγω αυτά για να αντιληφθούμε ότι ζήσαμε και ζούμε σε ένα περιβάλλον που αλλάζει καθημερινά. Η δύναμη έχει έρθει στα χέρια μας και στα κινητά μας. Οι εκλεκτοί φίλοι εδώ θα μας αναλύσουν όλες τις δυνατότητες που έχουμε να επηρεάσουμε την τύχη μας, αλλά για να την επηρεάσουμε θα πρέπει να αντιληφθούμε τι συμβαίνει γύρω μας. Χώρες που είναι παραγωγές τουρισμού όπως είναι η Σουηδία, όπως αλλάζει ο καιρός, σύντομα μπορεί να γίνουν και αντίπαλοι. Άρα θα πρέπει τα μοντέλα που φτιάχνουμε των πωλήσεων ή οι αλγόριθμοι μας να λάβουν σιγά σιγά και αυτά υπόψη. Πώς προετοιμαζόμαστε ότι οι Γερμανοί θα είναι αντίπαλοι γιατί ο καιρός τους θα είναι καλύτερος από την Κύπρο και την Ελλάδα τον Ιούλιο-Αύγουστο. Θα πρέπει να το βάλουμε μέσα στην εξίσωσή μας. Προχθές πήγα σε μια ενδείξη υψηλής τεχνολογίας από δύο νεαρούς ιδιοφυείς Κυπρίους που μου έδειξαν αυτό που ονομάζεται mixed reality και ήθελαν να δουν αν εγώ από το ξενοδοχειακό τομέα μπορώ να συνεισφέρω σε αυτό το νέο μοντέλο. Λοιπόν, θα σας το εξηγήσω με δύο λόγια. Το mixed reality είναι στο τηλέφωνο βγαίνει το ολόγραμμα του sales manager του Napa Mermaid που αντιπροσωπεύω, μπαίνει ο πελάτης, συνομιλούμε και κάνουμε virtual την κράτηση εκείνη τη στιγμή αφού του δείχνω το ξενοδοχείο με το τηλέφωνο μου. Όχι virtual, είμαστε και οι δυο σε mixed reality μοντέλο. Η εταιρεία ονομάζεται Ascanio, να το θυμάστε. Και άμα βγούμε δοχές, αγοράστε. Λοιπόν, αυτός είναι ο κόσμος που αλλάζει. Από τη στιγμή που ανέβηκα μέχρι να τελειώσω, έχουν γίνει 11 εκατομμύρια κρατήσεις στο διαδίκτυο. Αυτό μου έδειξε το Artificial Intelligence Application που έχω και το δοκίμασα από χθες 3 λεπτά σε ξενοδοχεία, εστιατόρια, αεροπορικά και αυτοκίνητα. Σε 3 λεπτά 11 εκατομμύρια. Μόνο αυτά να κρατήσουμε. Αλλά λέγοντας αυτό και θα κλείσω, η τεχνολογία, τα μοντέλα είναι το ένα κομμάτι.
Το δεύτερο που πρέπει να σφυριλατήσουμε όλοι σαν κόρυνο οφθαλμού είναι το τελικό προϊόν. Να μην το ξεχνούμε εμείς που είμαστε στη φιλοξενία, το τελικό προϊόν που θα εισπράξει ο επισκέπτης μας. Είναι το α και το ω. Τα συστήματα και η τεχνολογία είναι αυτά που θα μας βοηθήσουν για να φέρουμε τον πελάτη, να τον εξυπηρετήσουμε και να βγάλουμε το σωστό κέρδος, αλλά το προϊόν. Λοιπόν, καλημέρα σας, εύχομαι καλή μέρα και καλό σεμινάριο να έχουμε.